ένα πρόβλημα. Να δούμε και ποια θα είναι η λύση. 24-3 περίπου υπολογίζεται η κινητή και ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, μόνο της Ελλάδος, γιατί έχουμε κι άλλες. Έχουμε πρόβλημα. Πες λοιπόν ότι τα παίρνεις αυτά. Κρατάς τα μισά για το κράτος και τα υπόλοιπα μισά τα μοιράζεις ισόποσα σε όλους τους Έλληνες. Από αυτόν που γεννήθηκε σήμερα μέχρι το μεγαλύτερο σε ηλικία. Αλλά μην βιάζεσαι, γιατί έχουμε και την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, του Φαναρίου, η οποία έχει την υπόλοιπη μισή Ελλάδα. Και αν δεν το ξέρεις, ψάξε να δεις ποιες είναι οι νέες χώρες και πού πηγαίνουν οι εισπράξεις της. Αν μην βιάζεσαι, περίμενε. Έχουμε και το Βατικανό, στις Κυκλάδες, που τα λεφτά πηγαίνουν απευθείας στο Βατικανό, ό,τι εισπράττει, η προξενία. Α, μην βιάζεσαι, έχουμε και τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί. Οπ, μην βιάζεσαι ακόμα, έχουμε και άλλο. Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Πόσοι και πόσοι Ιουδαίοι στο θρήσκευμα έχουν κρατήσει την κυριότητα των ακινήτων και έχουν δώσει την επικαρπία, δηλαδή το αφορολόγητο, γιατί δεν φορολογούνται οι θρησκείες στην Ελλάδα, το αφορολόγητο στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Με βιάζεσαι, έχουμε κι άλλες. Κάτω από το Χριστούλη έχουμε 77, κάτω από το Χριστούλη μόνο, 77 στην Ελλάδα θρησκείες. Για σκέψου λοιπόν όλα αυτά, την κινητή και ακίνητη περιουσία που έχω. Α, ξέχασα και το Άγριο Όρος. Το Άγριο Όρος είναι ένα άλλο κράτος. Τεράστια κινητή και ακίνητη περιουσία το κάθε μοναστήρι. Όχι μόνο εντός Ελλάδος και εκτός. Για σκέψου λοιπόν όλα αυτά να τα έπαιρνες, να κράταγες τα μισά για το κράτος, για την ανάπτυξή σου και τα υπόλοιπα μισά να τα μοίραζες ισόποσα στους Έλληνες. Εάν κάνεις τον υπολογισμό μόνο στο πρώτο ποσό που σου είπα, στα 24-3, ξέρεις πόσο βγαίνει στο κάθε Έλληνα. Έχεις φανταστεί πόσο μπορεί να βγαίνει στον κάθε Έλληνα? Όχι. Γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον κάθε Έλληνα. Με πολύ αγάπη το λέω. Πίστευε. Πίνα θα παίζει βιολί σε λίγο καιρό. Πίστευε. Θα έρθει η ώρα. Δεν πειράζει. Σιγά σιγά. Εγώ θα τα λέω.